Καλησπέρα σας, Μπασκετάκι Σαλόνικα, Summer Development Day. Είμαστε, παίζουν οι Sugar Daddies απέναντι στους Καμτζίδα Lizards. Με τα πράσινα και πορτοκαλί είναι οι Καμτζίδα Lizards. Χωρίς blues αλλά με μάπες εμφανίσεις είναι οι Sugar Daddies. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Σούγκαρ Ντάντις, μια πρώτη επίθεση, μπάλα στον Κουσίδη. Ο Κουσίδης με την μπάλα, μια πολύ όμορφη κίνηση προς τα μέσα, θα ευστοχίσει από κοντά. Ο Χαρίσης είναι αυτός που θα ευστοχίσει, θα κάνει το 2-0 για την ομάδα των Σούγκαρ Ντάντις. Πατήκας, προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, θα βρει μια πάσα έξω στο Ζαχαρτζηλί, ο οποίος θα ευστοχίσει, θα κάνει το 2-3, θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Μια κίνηση προς τα μέσα, ο Κεσίδης θα πάρει ένα mid-range shoot, θα ευστοχίσει. Ο Κυριακίδης είναι εκεί για να πάρει το επιθετικό rebound. Και ο Σίδης θα σπάρει για 3, θα ευστοχίσει, αλλά ο Κεσίδης είναι εκεί για να πάρει άλλο ένα επιθετικό rebound, δεύτερο επιθετικό rebound για τους Sugar Daddies. Θα έχουν την ευκαιρία να σκοράζουν τώρα, αλλά θα γίνει το κλέψιμο, το λάθος και το κλέψιμο για τους Καμτζίδα. Φεύγουν στον ευνηδιασμό, μια πάσα και μένει μόνος του ο Πατήκας και θα βάλει ένα εύκολο καλάθι, θα κάνει το 2-5. Κυριακίδης, θα δώσει την μπάλα. Και ο Σίδης θα κυρίσει ένα φλότερ, θα αστοχίσει. Θα αμυντικό rebound από τον Λίγκο. Φεύγουν οι Καμτζίδα μπροστά, έχουν προλάβει να γυρίσουν όμως στους καρτάτους. Θα γίνει εδώ το κλέψιμο, θα κλέψει ο Κεσίδης. Θα φύγει στον ευνηδιασμό και θα βάλει ένα εύκολο καλάθι. Θα εξαργυρώσει αυτό το κλέψιμο που έκανε, θα κάνει το 4-5, θα μειώσει και την ομάδα του. Θα μείνει μόνος του, θα σουτάρει για 3, θα αστοχίσει. Ο Κυριακίδης με την μπάλα, ψάχνει τους συμπαίκτες του. Και ο Σίδης θα μπει μέχρι μέσα και θα ευστοχίσει από κοντά. Θα κάνει το 6-5. Μπροστά ξανά η Sugar Daddies μετά το 2-0 της αρχής. 8-5. Λίζαρτς τώρα με την επαναφορά στα δεύτερο καλάθι. Πατάει μέσα στο γήπεδο ο Ζαχαρτζηλής. Θα γίνει το λάθος, κατευθείαν θα περάσει στην Καρτάντης. 7-38 ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. Χαρίσεις, θα κοιτάξει, θα πάρει τελικά το σουτ, θα στοχίσει όμως. Θα αμυντικό ριμπάνο το πάρει ο Λίγκος και θα κερδίσει και το φάουλ. Επιχείρησαν οι Lizards, δεν θα βρει στόχο όμως. Κυριακίδη ήταν μια ωραία πάσα μέσα στο παλάκι, θα αστοχίσει από κοντά. Το αμυντικό rebound είναι από τον Κουκούλη, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Μια πάσα και το τρίποντο. Άστοχοι οι Lizards εδώ πέρα. Οι
Sugar Dads προσπαθούν να τρέξουν, θα βρουν αντιπάλους. Ο Κυριακίδης έρχεται να επιχειρήσει ένα φλότερ, αστοχή από κοντά. Η Lizard τώρα είναι η σειρά τους να τρέξουμε. Θα πάει coast to coast. Μια όμορφη βάση και ένα όμορφο ανάποδο καλάθι από το Λίγκο. Θα κάνει το 8-7. Επιστροφή στο παιχνίδι μας, 6,5 λεπτά ακόμα, 6-7 το σκορ. Σουγκαρδάντης, θα επιστροφήσουμε ένα λάθος και ένα φάουλ που θα γίνει εδώ πέρα. Οι Λίζερ θα ξαναπάρουν την κατοχή. Στο Λίγκο, στο Σαχαρτζηλί, Λίγκο ξανά με την μπάλα, κοίταει τους συμπαίκτες του, ψάχνει τις επιλογές του, μία πάσα μέσα, ο Πατσίκας θα βγάλει έξω, ένα όμορφο passing game, θα γίνει ένα μόνο λάθος, ο Κυριακίδης θα κλέψει και θα φτάσει στο 8-7. Μπάλα, επιχειρεί να μπει προς τα μέσα, το φλότερ, εύστοχο, θα βάλει μπροστά την ομάδα του με 8-9, 5,5 λεπτά ακόμα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Κατεβάζουμε στο Γκαρδάντι, ένα σκριν, επιχειρεί να μπει προς τα μέσα, από κοντά άστοχος, Καγατζηλής, θα έχει μια πάσα, θα τη βρει στο Λίγκο και ο Λίγκος θα ευστοχίσει, θα κάνει το 8-11, μια μακρινή πάσα, ένα τρίποντο, άστοχο, Ζαγαρτζηλής ξανά με την μπάλα. Τώρα ηρεμεί το ρυθμό κάπως η Lizard. Άλλο ένα τρίποντο, άστοχο. Ο Κεσίδης θα αφήσει την μπάλα να βγει και η κατοχή θα πάει στον Καρδάντης. Κεσίδης. Θα δώσει την μπάλα στο Φαρίσι και από τη γωνία και ο Σίδης επιχειρεί να μπει προς τα μέσα. Πολύ όμορφη αλλαγή κατεύθυνσης. Θα κερδίσει το φάουλ, δεν θα καταφέρει να πάρει το καλάθι. Θα εκτελέσει δύο βολές. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Να δούμε τι θα κάνει και στη δεύτερη. Θα ευστοχίσει και στη δεύτερη και με το 2 στις 2 βόλες που είχε θα κάνει το 10-11. Θα μειώσει τον πόδι για την ομάδα του. Παρίσις, μια πάσα στο Λίγκο, ο οποίος βρίσκεται στο Βαρτζηλί, θα πάρει ένα τρίποντο ακόμα, θα αστοχίσει. Λίγκος από κοντά θα αστοχίσει κι αυτός. Σκιαουσίδης, φέρουν να τρέξουν εδώ πέρα στο Καρτάρι, Σκιαουσίδης, ψάχνει μια πάσα, θα την βρει εκεί πέρα. Άστοχο το σούτ όμως για τους Καρτάρις. Λίζαρτ, ένα λάθος με συνδυασμό, κακή συνεννόηση. Μπαλά θα πάει για τους Καρτάρις την ώρα που γίνονται οι αλλαγές. Για τους Καρτάρις. Το χέρι του Πατίκα θα ξαναδώσει μπάλα στους Καρτάρις. Κεσίδη, ψάχνει μια πάσα, θα βρει στο Σίσκο. Εδώ θα δώσει τον Κυριακίδη, θα σουτάρει για τρεις, θα αστοχίσει. Ο Πατίκας θα πάρει το αμυντικό rebound. Θα τρέξουν εδώ οι Lizards και θα αστοχίσει ο Γεράκης από κοντά. Ο Κυριακίδης έχει τρέξει, δεν θα καταφέρει να αστοχίσει. Θα βρει μια πάσα,
θα αρχίσουμε από τα 10 Super Daddy. Πιέζουν για να κλέψουν την μπάλα. Μια μακρινή πάσα θα βρουν συμπαίκτη. Και ο Πατήκας από κοντά θα αρχίσει. Θέλουν να τρέξουν τώρα με τη σειρά του Super Daddy. Κεσίδης, σαν μια πάσα θα του κλέψει πολύ όμορφα την μπάλα ο Κουκούλης, αλλά θα κάνει το λάθος. Και ο Σίσκος θα εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος και θα κάνει τον 12-11 για την ομάδα του, θα την βάλει μπροστά. 3 λεπτά ακόμα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ένα πολύ όμορφο φλότερ εδώ πέρα από το Λίγκο. 12-13, η Λίζαρτ ξαναφέρει το προβάδισμα άμεσα. Δεν αφήνει τους Σουγκαρντάδης να χαρούν και πολύ. Και Σίδης με την μπάλα. Και δίνει στο δυο Σίδη. Θέλει να παίξει μόνο εκεί πέρα, μια πολύ ωραία σταυρωτή. Ενώ λίγη το κοστοχάρι. Και έτσι κάτω εκεί περνάει στους Λίζαντς. Ο οποίος έχει μπει στο παιχνίδι. Θα δώσει και το screen εδώ πέρα στο Λίγκο. Πάσα στο Γεράκι, 15 αυτή για κύριε να κλέψει. Γεράκης πάει μέχρι μέσα, αλλά θα κάνει μεταφορά όπως λέει ο ρεφ. Μπάλα πάει στο Super Daddy's. Χάνει την ευκαιρία εδώ η ομάδα των Lizards να διευρύνει το προβάδισμά της. Σκάωσή της με την μπάλα. Φωνάζει ένα σύστημα για την ομάδα του. Για να δούμε, θα πάρει το screen. Θα κοιτάξει πολύ όμορφα το ρολ. Θα στοχίσει από κοντά όμως η ομάδα του Ντάντι. Επιτρέπουν οι Lizards τώρα, πιέζουν οι Ντάντι. Μια μεγάλη πάσα. Μπάλα στα χέρια του Λίγκου, ο οποίος αλλάζει το ρυθμό. Θα δώσει το Γεράκι, γι' αυτός με τη σειρά του. Θα δώσει το νούμερο 25, ο οποίος θα ευθετήσει. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Σίδης αυτή τη φάση. Περίμενε ο Γιώργος εκτός στην προηγούμενη φάση. Κυριακίδης θα δώσει την μπάλα μέσα. Κυριακίδης προς τα έξω. Ο Σίσκος είναι εκεί για να κάνει το τι. Να δώσει την μπάλα στους παίκτες του. Ο Βουκίδης θα αφήσει την προηγούμενη φάση. Ο Σίσκος τώρα στο τρίποντο θα αστοχίσει. Ο Λίγκος θα πάρει το αμυντικό rebound. Θα οργανώσει μία ακόμα επίθεση για την ομάδα του. Πολύ όμορφη κίνηση και πολύ όμορφο lay-up από το Λίγκο, θα κάνει το 12-17. 42 δεύτερα ακόμα. Σκιαουσίδης, μια πολύ όμορφη σταυρωτή. Θα μείνει μόνο του, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Ο Λίγκο στο αμυντικό δεν θέλει να τρέξει. 30 δεύτερα. Θα κάνει μια μεγάλη επίθεση λογικά η ομάδα των Lizards εδώ πέρα. Ο Λίγκος με την μπάλα, μια πολύ όμορφη κίνηση, αλλά βήματα όπως λέει ο διευθυντής. 21 δεύτερα για τη λήξη, οι Ντάντις εξαντλήσουν το χρόνο λογικά, 12-17 το σκορ. Κυριακίδης, 12 δεύτερα ακόμα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Κυριακίδης ψάχνει μια πάσα, θα την βρει στο Σίσκο, θα σου πάρει για τρεις και θα στοχίσει τελικά, δεν του κάνει το ματήρι η μπάλα, αλλά ο Δουκίδης ήταν εκεί να πάρει το επιθετικό rebound και με 8 δέκατα του δευτερολέπτου στο χρονόμετρο να κερδίσει και το φάουλ, να εκτελέσει δύο βολές.
Ο Σίσκος ήταν προκλητικά μόνος του προηγουμένως. Πήρε το σουτ. Ο Δουκίδης πήρε το επιθετικό rebound και τώρα βρίσκει τις βολές. Πολύ άστοχη πρώτη. Δεν βρίσκει καν το στεφάνι. Άλλη μια βολή. Άστοχος και στη δεύτερη. Κυριακίδης είναι εκεί πέρα και θα σταθήσει και εκείνος. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Σκορ 12-17. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Οι Λίζαρτς είναι μπροστά με 12-17. Κάμε και την επαναφορά. Γεράκης είναι έτοιμος να επαναφέρει. Λίγος πατάνει λάθος. Η Κυριακίδης είναι αυτό που θα κλέψει. Θέλει να τρέξει και θα φτάσει στο αριστερό lay-up. Θα μειώσει 14-17 για την ομάδα του. Γεράκης, ο Κυριακίδης βλέπω ότι κάνει άλλη μια απόπειρα. Δεν καταφέρει να κλέψει. Ο Λίγκος θα πάει μέχρι μέσα να εκμεταλλευτεί ότι η Κυριακίδης είχε δύο από την άμυνα και θα κερδίσει δύο βολές. Εύστοχο στην πρώτη. 14-18. Μπροστά η Lizards. Και τώρα 14-19. Διαφορά 5 πόντων. Μια μακρινή πάσα. Δεν θα βγει όμως η παίκτη εκεί πέρα. Γεράκης θα πάρει το screen. Θα ψάξει μια πάσα. Θα την βρει στο Πεφτσέλη. Πεφτσέλη. Θα κάνει όμως το λάθος. Ο Σίσκος είναι εκεί για να κλέψει την μπάλα. Με την μπάλα. Μια μακρινή πάσα στο Λίγκο. Θα στοχίσει. Και ο Σίδης θα κερδίσει το φάουλ από Λίγκο. Στεργίου με την μπάλα, θα δώσει τον Κυριακίδη για αυτό το σύστο, Στεργίου ξανά. Θα πετύχει ένα όμορφο καλάθι από κοντά, θα κάνει το 16-19. Γεράκης με την μπάλα τώρα για τους Λίζαρτς, οι οποίοι μετά τα πρώτα λεπτά έχουν πάρει την διαφορά. Γεράκης θα μείνει μόνος, θα σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει. Ο Σίσκος θα πάρει το rebound, αλλά θα έχει σπρώξει πιο νωρίς για να πάρει το rebound. Το λένε οι διαιτητές, πάρα θα τα παραμείνει για τους Λίζαρτς. Λίγκος θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Ο Περίδης όμως είναι εκεί για να πάρει το επιθετικό rebound. Θα μείνει μόνος του, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Άλλο ένα επιθετικό rebound. Θα με το Σουρβίν, αλλά θα στοχίσει από κοντά. Ο Σίσκος με την μπάλα. Θα δώσει κατοχή, θα πάει για την Blizzard. Τσέος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάσκα που του έδωσε και ο Σίδης. Είναι ώρα που γύρωνε και κάποιες αλλαγές στις δυο ομάδες. Το Κιτσέλης με την μπάλα. Κάποιο σφύριγμα να μπέρδευε τις δυο ομάδες. Το Κιτσέλης
θέλει με την μπάλα. Θα έχω μια πάσα. Θα πάρει το σούτ από τη γωνία. Θα αστοχίσει ο Θεός στο αμυντικό rebound. Θα δώσει και αυτό να κοιτάξει του Σεργίου. Και αυτό στον Κεσίδη. Ο Θεός. Κεσίδη για τρεις. Άστοχος. Στην κατοχή θα περάσει του Blizzards. Ετοιμάζονται για την επίθεσή τους. Πουτάνε εκεί πέρα. Να δούμε ποιος θα βγει εκεί πίσω. Ο Θεός είναι αυτός που έχει την μπάλα. Ο Σίσκος τώρα θα κατεβάσει για την ομάδα του Sugar Daddies. Θα δω του Στεργίου, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Θα εκτελέσει και δύο βολές. Εύστοχος στην πρώτη ο Στεργίου. Έχει άλλη μία για να εκτελέσει. Εύστοχος και στη δεύτερη. 18-19, 6-42 ακόμα για το δεύτερο δεκάλεπτο. Να πάνε οι ομάδες με ανάπαυλα. Θα βαθυλίσει εκεί πέρα. Θα βρούμε ένα σούτι λίζαν. Θα αστοχίσουμε. Ο Σεργίου είναι αυτός που θα κατεβάσει για την ομάδα των Ντάντι. Να δούμε τι θα προσπαθήσει να κάνει και σύντομα με την μπάλα. Θα δώσει το Σίσκο, όπου θα αστοχίσει. Ο Παλάκης παλεύει και καταφέρει να πάρει το εξαιρετικό rebound, αλλά θα πατήσει την πλάγια γραμμή. Και έτσι κατοχή περνάει στους Blizzards, οι οποίοι έχουν ευκαιρία να σκοράρουν, έχουν πολύ ώρα να σκοράρουν. Σε ευκαιριασμό με τον Κεσίδη, όμορφες πάσεις και ο Παλάσκας. Από κοντά ο Παλάκης θα βάλει το καλάθι. Θα κάνει το 20-19 μπροστά η Τάτης, αλλά θα απαντήσει πολύ γρήγορο ο Σουρβίνος. Θα κάνει το 20-21. Θα δώσει ο Σεργίου. Θα σταματήσει, θα σπάρει για τρεις. Θα αστοχίσει. Η μπάλα είναι για τους Blizzards. Αλλαγές για δύο ομάδες. 5 και 10 ακόμα για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο
έχω κάνει πολλές παράλληλες πάσες. Ο Κούλης θα χτυπάς άλλο ένα λάθος, άλλο ένα κλέψιμο στον Τζέο. Αυτή η φορά επιλέγει να μην τρέξει. Θα κατεβάσει και ο ίδιος. Θα βρει το Σίσκο. Και αυτός με τη σειρά του θα βρει το Χαρίση. Θεός. Ο Παλάκης ζητάει την μπάλα στο πόντε, θα την πάρει ένα σκριν. Μια πολύ όμορφη no look pass από τον Σίσκο Θεός. Και ένα φάουλ που θα κερδίσουν οι Super Daddies. 14 ακόμα για τη λήξη της επίθεσής τους. 4 και 19 για τη λήξη του ημιχρόνου. Και Σίδης. Ο Τσέος ζητάει την μπάλα και θα την πάρει. Παίρνει και ένα πριν από τον μπαλάκι. Δίνει την μπάλα στο Σίσκο. Σταματάει, σιτάρει, αστοχή, ο Κουκούλης αμυντικό rebound. Το φάουλ του Σίσκου σταματάει για να συνεχίσουμε τον Λίζαρντ. Κουκούλης. Μια πάσα. Θα δημιουργήσει ο Σαρασιλής, θα αφαιρθήσει το τρίποντο, το επιθετικό rebound και το καλάθι. Έρχεται από το Ματίκα, τρέχουν οι Ντάντις, ο Σίσκος με την μπάλα. Προσπαθεί να την κλέψει ο Κουκούλης, δεν θα καταφέρει. Ο Κεσίδης τώρα επιχειρεί να μπει στο στα μέσα, θα βρει το κενό, θα αστοχίσει από κοντά. Ένα αμυντικό rebound και τώρα τρέχουν τρεις με έναν οι Lizards. Και να καταφέρουν να βάλουν το καλάθι από το Σουρβίνο. 20-25 στους 5 διαφορά. Κατάφεραν να περάσουν με 20-19 μπροστά ο προηγουμένος Super Daddies. Ένα σέρι 6-0 τώρα του Lizard. Ξαναμένει η διαφορά στους 5 πόντους. Σίσκος για 3, αστοχή. Ο ίδιος προσπαθεί για το επιθετικό, δεν θα καταφέρει. Και θα γίνει τώρα η αλλαγή. Θα βγει ο Σίσκος. Θα βγει ο Κυριακίδης. Θα βγει και ο Τσέος. Θα βγει ο Δουκίδης. Κουκούλης. Θα δω στη γωνία. Πατήκας, μια πολύ όμορφη πάσα εκεί πέρα στο Σουρβίνο, αλλά θα στοχίσει εκείνος. Ο Βουκίδης με την μπάλα, ψάχνει μια πάσα, ψάχνει ένα συμπαίκτη. Στο πόδι του Κουκούλη, ανανεώνει την επίθεση. Παίρνει η πάσα, θα βρει τον Κυριακίδη μόνο και θα στοχίσει από κοντά. Ένα όμορφο καλάθι. Βρήκε ισορροπία στον αέρα, εφτώχησε από κοντά. 22-25 για την ομάδα των Lizards, είναι μπροστά στο σκορ. Και ο Πιπερίδης θα κάνει εκεί πέρα το λάθος. Κατευθύν περνάει στο Sugar Daddy. Καταφέρει να εξοχίσει. Η Λίζαρ τώρα στην επίθεση. Θα χαρτιλείς. Μια πολύ ωραία crossover. Δεν θα κερδίσει το φαουλ. Πατήκας για 3. Έστοχος. Θα κάνει το 22-28. Στους 6 πόντους διαφορά. Ίσως μεγαλύτερη για το παιχνίδι. Σε όλο το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Κυριακίδης. Επιχειρεί να δώσει μια πάσα μέσα, δεν θα τα καταφέρει, άλλο ένα κλέψιμο. Καλαντζηλής. Θα σταματήσει ο Σταρ για 3, θα στοχίσει όμως. Και τώρα στον ευνηδιασμό ο Δουκίδης. Δεν θα καταφέρει να στοχίσει, αλλά θα κερδίσει το φαουλ. Θα εκτελέσει 2 βολές. Yeah.
Κασιδιάκηδης ετοιμάζεται για την πρώτη βολή. Θα σφαχίσει, έχει άλλη μία να εκτελέσει. Άφουγος και στη δεύτερη. Ο Σιαουσίδης όμως είναι εκεί πέρα για να πάρει το επιθετικό rebound. Καινούργια εκτελέσει για τους Σουπερντάμπης. Σιαουσίδης επιχειρεί να πήγει προς τα μέσα. Δεν θα καταφέρει να εκτελέσει, αλλά θα πάρει το φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολές. Είναι και το πέμπτο ματικό, έτσι και θα πήγαινε στις βολές. Και ο Σίλης ετοιμάζεται για τις βολές. Έρθω από την πρώτη, 23-28. Έρθω από και στη δεύτερη, κάνει το 24-28. Ο Σουρβίνος θα σουτάρει, θα στοχίσει. Φεύγουν οι Σουπερντάμπης στον εμβλητιασμό. Σιαουσίδης θα βρει μια πάσα στον Κεσίδη. Ψάχνει και αυτόν με τη σειρά του. Την μπάλα θα καταλήξει στο Δουκίδη, ο οποίος όμως θα κάνει βήματα. Δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. 33 δεύτερα ακόμα για τη λήξη, 24-28 το σκορ. Η Λίγαντ πήρε το προβάδισμα και δεν το έχουν χάσει. Το 21-20 που κράτησε κάθε δευτερόλεπτο. Γαγαρτζηλής επιχειρήσει να δώσει την μπάλα μέσα. Θα τη δώσει τον Μπατίκα, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Συμπληρωμένο ομαδικά και για την ομάδα του Σουπερντάμπης. 21,7 ακόμα για τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου του ημιχρόνου. Ο Πατήκας έχουν εκτελέσει δύο βολές. Έστω από την πρώτη. Θα κάνει το 24-30. Μια κατοχή τελευταία για τους Σουγκαρντάτης. Και ο Σίλης με την μπάλα, 10 ακόμα, 8, 7, για να δούμε. Το σταματήσει, το σουτάρει για 3, airball το σουτ. Μένουν 2,4, θα δούμε τι θα κάνουν το ομάδα των Wizards. Αν προλαβαίνουν να κάνουν κάτι, αν θα πάνε στο ημίχρονο με αυτή τη διαφορά των 6 πόντων. Μια μακρινή πάσα, θα βρει εκεί πέρα. Πατήκας αυτό το buzzer beater θα κάνει το 24-33 για την ομάδα του και αυτό θα είναι και το σκόρ ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα των Lizards έχει πάρει τη μέγιστη διαφορά σε αυτό το παιχνίδι. 24-33, διαφορά 9 πόντων. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Σουγκαρντάτους από εδώ και πέρα. Ένα άσοχο σούντο, λίγος είναι εκεί για να μαζέψει το αμυντικό rebound. Θα δώσει το Γεράκι, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα. Λίγο ξανά. Θα πάρει μια πάσα, θα βρει τον Κουκούλη. Θα στοχίσει τον Κουκούλη. Ο Σεργίου είναι εκεί να μαζέψει το αμυντικό rebound. Θα δώσει πάλι στο Σεργίου, Σεργίου θα κάνει τις τρίπλες και θα μείνει μόνο το σκάρι για 3 και θα ευθεχίσει, θα κάνει το 27-33. Θα απαντήσει στο buzzer beater που είχε πριν ο Πατήκας, που και μια που είπαμε Πατήκας ευθεχεί και στο lay-up. Θα κάνει το 27-35, διαφορά 8 πόντων. Και ο Σίδης μέχρι μέσα θα στοχίσει το lay-up. Αλλά είναι εκεί ο Παλάκης. Θα κάνει το putback και θα κάνει το 29-35.
Και ο Φίδης μέχρι μέσα θα στοχίσει ένα φαινομενικά εύκολο lay-up. 3 έχουν οι Lizards, μια πάσα και θα στοχίσει από κοντά ο Πουπερίδης. Πατήκας μοιράζει και ασίς. Ο Σίδης θα πάρει το screen, ο Παλάκης ζητάει την μπάλα μέσα, δεν θα την πάρει. Χαρίσεις, θα πάει στο φλότερ, θα στοχίσει. Θα πάρει το επιθετικό rebound, 3 δεύτερα ακόμα, 2 Παλάκης από κοντά, θα στοχίσει. Και η μπάλα δεν θα βρει Στεφάνη, λύγεται το στεσάρι. Η μπάλα θα περάσει στους Lizards. Χαμένη ευκαιρία εδώ για τον Καρδάντη να μειώσουμε. Παλάκης έφτασε πολύ κοντά. Περίδης θα δώσει το λίγο. Λίγος μια πάσα εκεί στον Περίδη. Και ο Γεράκης θα σουτάρει για 3. Θα στοχίσει και ο Σίδης το αμυντικό rebound. Θα δώσει το Στεργίου. Και θα περάσει στο κέντρο. Θα δούμε. Νοτσιά ο Σίδης τραυματίστηκε στην προηγούμενη φάση και γίνεται αλλαγή, μπαίνει ο Τσέος στη θέση του. Εκτελέσει 2 βολές. Έτοιμο Σεργίου τώρα για την πρώτη βολή. Άστοχος. Θα εστοχίσει στη δεύτερη, θα κάνει το 30-37. Μια μακρινή πάσα, θα δω το γεράκι, το γεράκι για 3, θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από το μπαλάκι. Και ο Στεργίου θα δώσει την μπάλα. Χαρίσεις, ξανά Στεργίου. Προσποίηση για 3, πολύ όμορφη. Θα στοχίσει από κοντά, ο Λίγκος θα πάρει το αμυντικό rebound. Τρέχει η ομάδα των Lizards. Μια καστή πάσα. Πατήκα, θα στοχίσει ο Πατήκα, στο αμυντικό ριμπόν θα το πάρουν οι Σουκοντάντης και θα τρέξουν με τη σειρά του ενδιασμού. Ένα λάθος από τον Τζέο, πολλά τα λάθη, πολλά τα κλειψίματα. Κουκούλης με την μπάλα. Θα κάνει και αυτό το λάθος. Τρέχει ο Κεσίδης και θα στοχίσει. Θα μειώσει 32-37 στις 5 διαφορά. Λάθος από τους Lizards. Ο Λίγκος θα κάνει το λάθος. Συμπάλλον θα περάσει ο Σούτερ Ντάντης. 5:58 ακόμα για τη λήξη του 3ου δεκαλέμπτου. Οι Lizards δεν κατάφεραν να τελειώσει το παιχνίδι. Thank you.
επιχειρηματικό στα μέσα. Μια πολύ όμορφη πάση στον Πατίκα, ο οποίος από κοντά θα εκτελήσει, θα κάνει το 32-39. Τρέχει ο Σεργίου. Βρίσκει τον Κεσίδη, ο οποίος είναι μόνος του, σουτάρει για τρεις. Πολύ άστοχο αυτό το σουτ. Και τεχνική ποινή από τον διαιτητή. Μια βολή θα εκτελέσει η ομάδα των Λίζαρτ. Ο Κουκούλης είναι αυτός που θα την εκτελέσει. Θα στοχίσει. Θα παραμείνει το 32-39. Εδώ στο Γεράκι. Άλλη μια επίδεση. Άλλο ένα λάθος για τους Λίζαρτς εδώ πέρα. Να δούμε οι Σουταρντάντες. Τρέχουνε και Σίδης από κοντά. Καλάθι και φάουλ. Θα κάνει το 34-39. 5-24 ακόμα για τη λήψη του τρίτου δεκαλέπτου. Έχει το δικαίωμα για άλλη μια βολή. Σε 35-39 θα στοχίσει. Θα μην δικό ριμπάουντ από τους Λίζαρντς. Και ένα εύκολο τρίποντο από τον Πατίκα. Έμεινε μόνος του, δεν τον μάρκαρε κανένας. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να στοχεί από μακριά. Θα κάνει το 34-42. Στους 8 η διαφορά. Κυριακίδη, μια πάσα στο Σίσκο και αυτό στο Γκεσίδη. Και αυτό θα δώσει στο Σίσκο, θα σου πάρει για τρεις, θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Βαγκοτσίδη. Καγαρτζηλή, θα δώσει στο Κουκούλη, ξανά η μπάλα στον Καγαρτζηλή, θα μπει μέχρι μέσα, θα κάνει το φλότερ και θα ευστοχίσει. Ένα πολύ όμορφο καλάθι, 34-44, νομίζω για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο παιχνίδι. Οι Λίζαρντς φαίνεται να έχουν βρει την αντίδραση που ψάχνανε. Και τώρα ο Σίσκος θα σκάρει για τρεις, θα στοχίσει, ο Τσέος από κοντά, το επιθετικό rebound, θα στοχίσει όμως και αυτός. Τρέχουν οι Λίζαρντς. Βρίσκει μια πολύ όμορφη πάσα μέσα στο λίγο. Και θα κάνει το 34-46. Και θα ζητήσει time out οι Σουγκαρντάντες. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, 3:56 ακόμα για τη λήψη του 3ου δεκαλέπτου. Οι Λίζαρντς θα πάρουν τη μέγιστη διαφορά που έχουν πάρει στο παιχνίδι, 12 πόντων, 34-46. Ο Σεργίου επιχειρεί να μπει μέχρι μέσα. Μια πολύ όμορφη κυκλοφορία εδώ από τους Σουγκαρντάντες, ο Κεσίδης. Θα βρει το Σίσκο και αυτός από κοντά θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Ματίκα. Μακρινή πάσα. Δεν καταφέρουν να κλέψουν εδώ οι Σουγκαρντάντες. Καγκαρτζηλής. Θα δώσει το Γεράκι. Και αυτός στο λίγο, ο οποίος θα στοχίσει. Ο Κυριακίδης είναι αυτός που θα κατεβάσει για την ομάδα του Σουγκαρντάντες. Στο Στεργίου, ο οποίος σταματάει, σουτάρει για τρεις, αστοχή. Αμυντικό ρημάδο τον Κουκούλη. Κουκούλη τώρα τρέχει τον συνδυασμό. Περιμένει τους συμπαίκτες του. Καγκαρτζηλής. Επιχειρεί να μπει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλο από τον Τζέο. Θα εκτελέσει δύο βολές.
3 και 1 ακόμα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Άστοχη πρώτη βολή, θα έχει να εκτελέσει άλλη μία. Έστοχη όμως η δεύτερη, να κάνει 34-47. Οι Super Daddy δεν μπορούν να βρουν απάντηση μέχρι στιγμή στη Blizzard, το οποίο τρέχει ένα μεγάλο σέρι. Ο Τσέος ψάχνει κοιτάει τις επιλογές του, δεν βρίσκει καμία, θα το κάνει το στάρι για 3. Ο Ζαγαντζίλης είναι εκεί πέρα για να πάρει και ένα ακόμα μυστικό rebound. Παρτίκα θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Άλλες δύο βολές για την ομάδα των Λίζαρντ, η οποία φαίνεται να ξέρει ακριβώς τι κάνει σε αυτό το δεκάλεπτο. Πατήκας έφτασε στην πρώτη βολή, 34-48. Εκτελέσει τώρα τη δεύτερη. Έστωθος και στη δεύτερη βολή, 34-49, διαφορά 15 πόντων. Ο Σίσκος θα αρχίσει από κοντά. Και τώρα η Λίζα βγαίνει στην επίθεση, για να τη λύσει, θα δώσει το γεράκι. Θα δώσει το λίγο, ο οποίος θα στοχίσει από κοντά. Το αμυντικό rebound από το Γεσίδη, ο οποίος θα δώσει το Κυριακίδη, θα κερδίσει το φόλ. Δεν θα καταφέρει να στοχίσει όμως όσο το επιχείρησε. Θα πάρει το μέγιστο, εκτελέσει 2 βολές, 2 και 13 ακόμα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Δεν έχουν απάντηση μέχρι στιγμής και ο Κουκουλής θα τα εκμεταλλευτεί. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερη διαφορά, 34-51. Έχουν ένα μεγάλο σερί εδώ πέρα οι Λίζαρντς. Κυριακίδης κοίτα τις επιλογές του. Σίσκος θα πάρει το τρίποντο, θα εστοχίσει. Μια απάντηση επιτέλους, μια ανάσα για τους Σουγκαρντάντς. 57-51 διαφορά στους 14, πριν το στους 17 η μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι. Γεράκης, κοιτάει τις επιλογές του, θα βρει μια πάσα. Θα φτάσει το σουτουλίδες εδώ πέρα. Ο Κουκούλης θα είναι αυτός που σουτάρει το τρίποντο. Σίσκος, θα σταματήσει, θα κοιτάξει, Σεργίου. Επιχείρει να μπει μέχρι μέσα, θα στοχίσει από κοντά. Ο Κουκούλης θα πάρει το μερικό ριμπάουντ. Θα δώσει μια πάσα εύκολη μπροστά στον Πατήκα που ήταν μόνος του. Κάνει το 37-53, 16 πόντους τη διαφορά. Άλλο ένα λάθος εδώ πέρα από τον Σουταρδάδη. Μια πάσα μπροστά στο λίγο που είχε τρέξει. Θα ευστοχίσει 37-55 στις 18 η διαφορά. Δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν οι Σουταρδάδη για να ανατρέψουν αυτή τη διαφορά. Κυριακίδης μένει μόνος του, σουτάρει από κοντά στο εκεί. Το επιθετικό rebound από τον Παλάκη και το footback στη συνέχεια. 39-55. Καρδιλής, μόνος του για 3. Δεν τιμωρεί την ομάδα του Σουταρδάδης. Μία κατοχή, 20 δεύτερα. Ακόμα για την λήξη του δεκαλέπτου. Στεργίνο, αυτός προγραμμάνει την ομάδα των Σουγκαρντάντης. Φάουλ από τον Λίγκο, θα στείλει στις βολές των
Σεργίου. Άστοχη πρώτη βολή. Δεν έχουν εκμεταλλευτεί με την πίστη βολές. Πολλές αγωγικές βολές από τους Σουκαρδόντις. Αλλά η δεύτερη είναι έφεκτη από τους Σεργίου, θα κάνει το 40-55. 8 δεύτερα ακόμα, προγγυλάς 15 διαφορά. Καγαρδιλής, θα βρει το γεράκι. Όποιος σταματήσει θα σουτάρει. Θα είναι άστοχος. 40-55 θα είναι το σκορ του 3 δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε για το τελευταίο. Επιστρέψαμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Οι Λίζαρτς έχουν πάρει μια διαφορά 15 πόντων. 40-55. Να δούμε αν θα υπάρχει απάντηση από τους Σουκαρδόντις. Λίγκος με την μπάλα. Ψάχνει μια πάσα. Δεν θα την βρει, θα πάει πίσω αμέσως. Θα χρησιμοποιήσει από κοντά. Σεργίου με την μπάλα. Τρέχει για την ομάδα του Σουκαρδόντις. Και ο Κυριακίδης θα χρησιμοποιήσει από κοντά. Θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Θα βρει και τον Χαρίση, ο οποίος θα στοχίσει. Ο Λίγκος θα πάρει το αμυντικό rebound. Η ομάδα των Λίζαρτς, η οποία μπορεί να παίζει και με τον χρόνο από εδώ και πέρα. Σουπερίδης. Θα ψάξει μια πάσα, δεν θα τη βρει, θα δει το λάθος. Άλλο ένα λάθος, άλλο ένα κλέψιμο, άλλο ένα ευθυγιασμό. Και ο Κυριακίδης είναι αυτός που θα στοχίσει. 42-55, 9 λεπτά ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Γεράκης θα πάρει το screen. Θα δώσει ο Σουρβίνο. Ο Βαρζιλής θα σουτάρει για 3, θα στοχίσει. Κυριακίδης με την μπάλα τρέχει άλλη μια φορά, να δούμε. Θα κερδίσει το φάουλ. Δεν θα εκτελέσει βολές. Πλάγια μπάλα, δεν θα πάρει τα βήματα, δεν είναι δεύτερο. 8 και 3 λεπτά ακόμα για τη λήξη παιχνιδιού. Η ευκαιρία του Σουκαρδόντις να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τώρα. Παλάκης με την μπάλα. Θα πάρει ένα σουτ. Θα στοχίσει. Από το Σεργίου, ο οποίος πάει και για να το σηκώσει. Τα συνόρ, τον αντιπαλό του. Και ένα stop. Τρέχει ο Χαρίσης. Βρίσκει μια πάσα στον Κυριακίδη. Θα μπει μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει να στοχίσει. Θα κερδίσει όμως το φάουλ από τον Περίδη. Θα εκτελέσει δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη, άλλη μια άστοχη βολή για τους Σουκαρδόντις. Αστοχή στη δεύτερη, μεγάλο 43-55, στις 12 η διαφορά. Μια μεγάλη πάσα, λίγο θα δώσω το γεράκι. Θα δώσω τον Πιπερίδη. Με ένα πολύ
σουτ, πολύ ωραία τα μίλη. Κάνε το 43-57 στις 14 στην διαφορά. Ενώ ο Σεργίου σταματάει στις 43, του Περίδη θα μαζεύει στο αμυντικό. Περάκης τρέχει στην επίθεση, σταματάει στις 43, αστοχή. Εκεί πέρα ήταν ο Βουκίδης μαζί με τον Μπαλάκη. Δεν καταφέρουν να συνεννοηθούν. Βγάζουν την μπάλα, η κατοχή παραμένει για τους Λίζαρντς. Λίγκος από κοντά, θα αστοχίσει. Λίγκος ξανά με την μπάλα. Συνομένου 4, 3, 2. Θα κάνει ένα φλότερ, θα αστοχίσει και στείλει το αμυντικό rebound. Θα τρέξει τώρα οι Σεβεντάδες, δεν έχουν και πολλές επιλογές. Θα βρει τον Κυριακίδη, θα κάνει το 45-57. Πρέπει να βιαστούν οι Σεβεντάδες. 6-45 ακόμα. Παίζουν και με το Πανελίδο. Ο Λίγκος από κοντά θα βάλει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Έχει την ευκαιρία να κάνει το 45-60. Μια βολή. Εξοχή. Διαφορά πάλι 15. Επιχείρη να μπει μέχρι μέσα, θα κάνει ένα σουτ, θα αστοχίσει. Περίμενε την μπάλα. Εδώ στο Γεράκι και αυτό στο Λίγκο. Άστοχο στο Λίγκο. Θα πάρει το επιθετικό. Θα επιδείξει, δεν θα υπάρξει φάουλ εκεί πέρα, οπότε είναι διπλή τρίπλα, ακυροπίδημα. Παρίσι με την μπάλα. 5-55 ακόμα. Θα δώσει τον Τζέο. Κάνει τις κοιτάξεις επιλογές του. Κάνει τον Βουκίδη. Προσπαθεί να κερδίσει το φάουλ, δεν θα το κερδίσει. Θα δώσει τον Λίγκο και αυτό στο Γεράκι. Να πάσα μέσα. Για Χαρτιλής μόνο του για τρεις. Άστοχος. Ο Δουκίδη θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Και ο Κεφίδης θα φτάσει σε ένα εύκολο lay-up μέχρι μέσα. Κάνε το 47-60. 5 και 8 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Θα πάρουν time out. Εμείς σας επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή 5 και 8 ακόμα. 47-60 μπροστά οι Lizards. Πήραν τη διαφορά στο δεύτερο δεκάλεπτο και δεν την έχουν χάσει από εκείνο το σημείο. Πατήκας. Κάνε το Μπουφούλη και αυτό στο Λίγκο. Πατήκας προσπαθεί να μπει μέσα. Θα τον δει ο Λίγκος, αλλά ήταν κακή η πάσα του, θα βγει έξω. Κυριακίδης. Κατεβάσει. Να δούμε αν έχουν απάντηση αυτά τα τελευταία λεπτά για ανατροπή. Κυριακίδης πάντως θα κερδίσει το φάουλ. Θα εκτελέσει και δύο βολές. Αν κατάφερε να στοιχείς, θα είχαν ακόμα περισσότερες ελπίδες. Είπαμε άλλη μία άσχημη βολή για τους Super Dandies. Χάσαν πολλές βολές στο παιχνίδι. Η διακήρυξη δεύτερη άσχημη και αυτή. Ο Σουρβίνος θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Είναι.
Πατήκας. Θα δώσει το Πιτσέλη. Κατοχή παραμένει για τους Blizzards. Πιτσέλης. Για τους Blizzards 6, 5, 4 κουκούλι, μια μακρινή πάσα να βρει τον Πετιτσέλη, δεν θα καταφέρει να ευτοχίσει, μια μακρινή πάσα στον Κυριακίδη, ένα έφυγο καλά, 49-60, μειώνουν ακόμα περισσότερο στις 11 η διαφορά, 4 λεπτά ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Κουκούλης θα πάρει το σκηνό του Μεφτιτσέλη, όχι θα πάει αντίθετα. Τώρα θα δώσει το Μεφτιτσέλη. Και αυτός με τη σειρά θα δώσει το Μπατίκα, θα κάνει την κίνηση και δεν θα του κάνει μπάλα το χατήρι. Οι Σουγκαρντάδης είναι αυτοί που τρέχουν τώρα στην επίθεση. Και Σίδης μένει μόνος του. Και η μπάλα στο Σίσκο για 3, άστοχος. Δεν καταφέρνει ο Κυριακίδης να πάρει τον θετικό rebound. 3 και 33 ακόμα. Λίγο θα κατεβάσει την μπάλα για την ομάδα των Lizards. Πιέζει και Σίδης είναι πάνω του. Ο Πεφτιτσέλης είναι εκεί να δώσει ένα screen. Και ο Πατήκας είναι αυτός που θα καταφέρει να σκοράρει. Θα κάνει το 49-62 και οι Σουγκαρντάδες θα ζητήσουν time-out, επιστρέφουμε σε λίγο. Τελευταία 3 και 13 ακόμα για το παιχνίδι. Να δούμε αν οι Σουγκαρντάδες έχουν την τελευταία τους λέξη. Παρίσις. Δεν καταφέρνει να μείνει μέσα και Σίδης. Τις επιλογές του, θα δώσει τον Τζέο, θα σου πάρει για 3. Θα στοχίσει, επιθετικό ρεμπάρτο του Κεσίδη όμως. Θα ξαναμπεί με την μέσα Κεσίδης, Παρίσις. Και άστοχο το χώρο, δεν του κάνει η μπάλα το χατήρι. Έχουν τη Λίζαρτ, το κλέψιμο από το Παρίσι, πάσα στο Κυριακίδη. Θα στοχίσει ο Κεσίδης, ακολουθεί τη φάση, καλάθι και φάουλ. Θα κάνει το 51-62. Μπορεί με τη βολή τώρα να μειώσει στις 10. 2-39 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Έστοχος 52-62. 2-39 ακόμα. Λίγκος παραμένει κατοχή για τους Blizzards. Εκθετικό φάουλ από τον Πεφτιτσέλη. Αλλάζει κατοχή, 2,5 λεπτά ακόμα. Θέλουμε να κάνουμε ένα σέρι εδώ πέρα στην Ταβάνη. Με την μπάλα, για τις επιλογές του, ο Χαρίσης, θα αστοχίσεις, αμυντικό ριμπάουντ το λίγο. Κουκούλης με την μπάλα, θα δώσει μέσα, 3-2. Thank you.
ο Κεσίδης επιχειρεί να μπει μέχρι μέσα. Άστοχο το ανάποδο lay-up, ο Σαχατζηλής. Τρέχει για την ομάδα των Λίζαρ. Πιέζει με Σούπερ Ντάντι. Λίζαρ παίζουν και με τον χρόνο, δεν χρειάζεται να κάνουν βιαστικές επιθέσεις. Ο Λίγκος ψάχνει μια πάσα, την βρίσκει στο Σουρβίνο, αστοχή από κοντά. Κεσίδης, ευνηδιασμός, πίσω από την πλάτη. Δεν κοίταξε κάποια πάσα εκεί πέρα. Είναι και η κούραση, 1-19 ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Ζητάει και άλλα για τη Σίδη. Ο Παλάκης θα μπει ξανά στο παιχνίδι. Ο Σουρβίνος θα κατεβάσει για την ομάδα των Wizards. Δύο πάνω στον Πατήκα, θα βρουν όμως την πάσα. Καρτζηλής, Πατήκας από κοντά θα στοχίσει το ίδιο ίδιο στο θετικό rebound και ο ίδιος θα καλάσει. Θα κάνει το 52-66, 58 δευτερόλεπτα ακόμη για τη λήξη. Super Daddy φαίνεται ότι δεν μπορούν να αντιδράσουν. Οι Lizards έχουν κλειδώσει τη νίκη. Αυτή την πρώτη νίκη στο Summer Basketball Development League. Ο Σίσκος είναι αυτός που θα ευθοχεί στο τρίποντο, θα κάνει το 55-66, 44 δεύτερα ακόμα, μια μακρινή πάσα, ένα κλέψιμο, ο Σίσκος ξανά με την μπάλα, να δούμε αν μπορεί να επαναλάβει το τρίποντο πριν από λίγο, δεν μπορεί. Σουρβίνος στα πάντα μυρικός, Αγαρτζηλής, θα κάνει το φάουλ, 31 δεύτερα ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού, ο Λίζερτς είναι μεγάλοι νικητές του παιχνιδιού. Λίγος με την μπάλα. Τώρα θα κερδίσει ένα φάλο στην Κυριακίνη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.